Είμαι ο Λευτέρης Χαρίτος και τώρα με τον κορονοϊό αποφάσισα να αρχίσω να τηλεφωνώ σε φίλους και γνωστούς και να μιλάω μαζί τους για το πώς το αντιμετωπίζουν όλο αυτό. Τους παίρνω τηλέφωνο και μιλάμε για 10 λεπτά. Όχι παραπάνω και όχι λιγότερο. Ένα podcast για το πώς βιώνουμε την καραντίνα. Έχουμε περάσει τόσα. Και αυτό θα περάσει. Security doors sealed. Sector retains in quarantine. Γεια σου! Γεια σου, Λευτέρη μου! Τι κάνεις, αγόρι? Για πες. Καλά είμαι. Τώρα τελειώνει, λέει, αυτό, υποτίθεται. Αλλά έχουν περάσει και 5 εβδομάδες και δεν ξέρουμε και τι θα γίνει. Πώς. Λοιπόν, εγώ θέλω να σου πω ότι ζω σε ένα σουρεαλιστικό κόσμο. Ανάμεσα σε μια ταινία του Μπουνιουέλ και με ένα touch από Woody Allen στο κομικό στοιχείο πάντα που θέλουμε. Τι δεν μπορούμε τον απόλυτο σουρεαλισμό και την πολυκουλτούρα. Ενός ανθρώπου απόλυτα εγωκεντρικού, ο οποίος έφυγε τον Αύγουστο, πήγε στην Κίνα, γύρισε τον Νοέμβριο και είναι τόσο τραυματισμένος και ακόμα σε post-trauma disorder, που νομίζει ότι η Κίνα έχει καταλάβει όλο τον κόσμο, έχει εξαπλωθεί παντού και έχει φέρει και το μικρόβιο. Πώς και δεν σε μαζεύει αυτό? Πρώτα απ' όλα, τώρα διαβάζω διάφορες μελέτες που λένε ότι υπάρχει πιθανότητα να είχε ήδη πρωτονοσήσει, ας πούμε, κάποιος από το Σεπτέμβριο. Οπότε, πραγματικά δεν ξέρω πώς την κλείτωσα. Αυτό είναι το ένα. Καλά να πω εδώ, επειδή εν πάση περιπτώσει δεν ξέρουν όλοι και την προσωπική ζωή, ότι η επαγγελματική τέλος πάντων, ότι ήταν να δουλέψουμε μαζί στις άγριες. Βέβαια, και ένα πρωί ξύπνησα και έφαγα ένα τρελό χι λέγοντας ότι μα είναι η ευκαιρία της ζωής μου, θα κάνω μια ταινία στην Κίνα. Και αλήθεια, πήγες στην Κίνα και ξαφνικά η Κίνα μετά είναι η απαρχή όλου αυτού που ζούμε. Εγώ πιστεύω ότι έχει έρθει κάτι πολύ παραπάνω από τον ιό. Αλήθεια, φεύγοντας από εκεί ήμουν φοβερά εντυπωσιασμένος και ελαφρώς τρομοκρατημένος. Διότι οι άνθρωποι από το SARS και μετά έχουν κρατήσει για πάντα τις μάσκες και είναι πραγματικά παντού. Όπως και ο αναγκαστικός περιορισμός που εκεί επιβαλλόταν έτσι κι αλλιώς. Πριν τον κορονοϊό. Ναι, προ-κορονοϊού, επειδή την περίοδο αρχών Οκτωβρίου θα γινόταν η εθνική τους εορτή. Ήταν τα 60 χρόνια, νομίζω, από τον εορτασμό του ΜΑΟ και του καθεστώτος του, ας πούμε, της Λαϊκής Δημοκρατίας. Και φοβούνταν πάρα πολύ, γενικά φοβάται πολύ ο λαός αυτός, ενώ είναι πανίσχυρος. Ναι, πάρα πολύ. Και φοβούνταν κάποιο τρομοκρατικό χτύπημα, κάποια ενέργεια, ότι κάποιος θα πάει να τους χαλάσει πάνω αυτή τη γιορτή. Οπότε υπήρχε ένας ακραίος έλεγχος, εμένα με συνέλαβαν κιόλας κάποιες φορές στον δρόμο, γιατί δεν είχα πάνω μου το διαβατήριο. Ναι, και αυτό. Δεν πρόλαβα να έρθω λίγο να ηρεμήσω. Εσύ τώρα είσαι και ένας άνθρωπος, καλός ή κακός, που έχεις και αυτό το πράγμα στο Instagram, τέλος πάντων, τον τελευταίο πόσο διετία. Ναι. Οπότε είναι και περίεργο αυτό να βγαίνει ένας τρελός να μιλάει σαν ένας άλλος και ξαφνικά να είμαστε όλοι σπίτι μας και να πρέπει να είσαι και περσόνα και ο εαυτός σου και όλη αυτή η τρέλα. Πώς το βιώνεις? Το αισθάνομαι πάλι ότι ήταν λίγο έτσι προφητικό. Δηλαδή, εγώ είχα φτιάξει την πλατφόρμα μου για να αντιμετωπιστεί η καραντίνα και έχω δημιουργήσει και το alter ego μου. Μιλάμε οι δυο μας μεταξύ μας και με κάποιους άλλους. Σκέφτηκα και διάφορα projects τα οποία άφησα όλα στη μέση. Είμαι ηθοποιός, οπότε περιμένω από τους ανθρώπους που είναι η δουλειά τους να έρθουν να με πάρουν να κάνουν μια ωραία δουλειά και τέτοια. Πώς περνάς τη μέρα σου, αυτό που λέμε το 24ωρο του κορονοϊού του Μωδονέου? Το 24ωρο κορονοϊού ξεκινάει κάθε πρωί. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα έχω κύματα. Έτσι, δηλαδή, τις πρώτες 10-15 μέρες ήμουν πολύ χαρούμενος που είμαι στο σπίτι. Πάρα πολύ. Γιατί είχα φοβηθεί. Εγώ το έβλεπα να έρχεται και κανείς δεν με πίστευε. Γιατί μιλούσα με όλους τους φίλους από την Κίνα, μου εξηγούσαν ακριβώς ότι χρειάστηκε να μείνουν 2 μήνες σε καραντίνα, και όλοι οι συνεργάτες από την ταινία κτλ. Και ότι αυτό λογικά εξαπλωνόταν. Αυτή την περίοδο που ζούμε, υπάρχουν πάρα πολύ μεγάλες μετακινήσεις πληθυσμών και συνεργασίες μεταξύ μας. Και πήγαινα στο θέατρο με τρόμο. Διότι έβλεπα και τους ηλικιωμένους, που είναι κατά βάση το target group του θεάτρου, να έρχονται. Και λίγο με βήχα, λίγο κρυωμένη, λίγο περίεργα, λίγο ανήσυχα. Ξέρεις. Και όσο αυτό άρχισε να εξαπλώνεται και να μην κλείνουν τα θέατρα, ήμουν σε μεγάλη ανησυχία. Οπότε τις πρώτες 10 μέρες τις απόλαυσα πάρα πολύ, γιατί κατάλαβα ότι βασανιζόμουν καιρό πριν. Και έκανα τα πάντα. Έκανα δηλαδή μαγειρική, κινέζικα από ένα app, γαλλικά ξανά να τα φρεσκάρω. Το πρωί γιόγκα, μετά γυμναστική. Έξω καθόλου, ούτε για σούπερ μάρκετ. Τίποτα. Το έκανα πάρα πολύ αυστηρά, δηλαδή από την πολύ πρώτη μέρα. Οπότε εκεί κάπου γύρω στις 20 μέρες
δεν ήμουν πια καλά. Είχε αρχίσει να μου τη βαράει. Δεν ήμουν καλά και καταλάβαινα ότι δεν μπορεί πλέον, δηλαδή, ο σκοπός ζωής μου να είναι μόνο το να μην κολλήσω κορονοϊό. Θα πρέπει να είναι και κάτι άλλο. Και τι σκέφτηκες? Σκέφτηκα ότι εγώ πρώτα απ' όλα δεν πίνω, ούτε βγαίνω. Εκεί άρχισα να καταλαβαίνω και να προσπαθώ να σκεφτώ τι είναι αυτό που μου λείπει, ρε παιδί μου. Δηλαδή, τι μου λείπει, αφού ούτε με ενδιαφέρει να πάω σε ένα μπαρ και να ξεσαλώσω, ούτε δεν υπάρχει κάτι, ξέρεις. Τι με ενοχλεί αυτή τη στιγμή, γιατί δεν είμαι καλά, ας πούμε. Ναι. Και αφού δεν είμαι και πολύ κοινωνικός, και ξέρεις, και μεταξύ μας ή με τη Μαρκέλα, τη φίλη μας, όταν λέμε να κανονίσουμε, λέμε πάντα, ας πούμε, ομιγέννητος στην αρχή. Σωστά. Να πάμε για κάποιο καφέ, ξέρεις. Η βαθιά μας επιθυμία είναι να μην συναντηθούμε. Κάπου στις 20 ημέρες άρχισε να μου εξαντλείται η ελπίδα για την αναγέννηση του πλανήτη και ότι η ζωή μας δεν θα είναι ποτέ πια έτσι και ότι θα πάει όλο καλύτερα κτλ. Και άρχισα να έχω, ξέρεις, μια... Το ανάποδο. Ναι, το ακριβώς ανάποδο. Ναι. Οπότε εκεί ήθελε ξανά boost, ήθελε περισσότερη ενδορφίνη, ήθελε λίγο περισσότερες βόλτες που άρχισα να τις κάνω, γυμναστική έξω δηλαδή εννοώ. Μία σκέψη τι μπορώ να κάνω. Δηλαδή αντιλήφθηκα ότι το να είμαι ένας καλός άνθρωπος εγώ ο ίδιος και να προσπαθώ συνεχώς για το καλύτερο με το να ασκώ το σώμα μου, την ψυχή μου, με τους διαλογισμούς και του κάθε είδους μαλακία που μπορεί να κάνει κάποιος για να είναι σε μια καλύτερη πνευματική κατάσταση και μια ηρεμία, δεν αρκεί στην περίοδο της απομόνωσης και δεν μου αρκεί και εμένα γενικά. Όλη αυτή η αυτοβελτίωση που είναι και πάρα πολύ της μόδας και μπορεί να είναι και της ουσίας, αν δεν είναι το όχημα για να δημιουργήσεις κάτι και να προσφέρεις κάτι, εμένα δεν μου αρκεί. Συνειδητοποίησα δηλαδή για πρώτη φορά ότι αλήθεια η δουλειά μου μου αρέσει πολύ. Και μου λείπει. Με εκδικήθηκες και δεν ξέρω τώρα θα με πάρεις πίσω τουλάχιστον τώρα που γύρισα. Σε παρακαλώ. Φίλε, πρέπει να το συζητήσουμε. Πάνω στον αέρα. Θέλω να πάω να κάνω γύρισμα. Πώς το λένε, να είμαι κάπου, ξέρεις. Επειδή έχουμε μπει τώρα στο τρίπ να συζητάμε πώς θα γίνει και πρέπει να βρούμε κανόνες, είναι πάρα πολύ δύσκολο γιατί και εγώ μιλάω κάθε μέρα τι θα κάνουμε. Ναι. Πρέπει να σου πω, δεν θα μιλήσω για τα θέατρα. Καλά, το θέατρο για μένα δυστυχώς πιστεύω τελειώνει. Τουλάχιστον για μια σεζόν, ξέρεις. Μέχρι να σκάσει το νέο κύμα, Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, ότι είναι αυτό που λέγαμε και μίλησα και με τη Σμαράγδα προχθές, την Καρύδη, και μου είπε ότι φαντάζεται σειρές μόνο μέσα σε ένα νοσοκομείο, τύπου Grey's Anatomy, και, για να είμαστε όλοι ήδη με μάσκες και... Έτοιμοι, διασωληνωμένοι. Καταργούνται οι ερωτικές σκηνές οπωσδήποτε. Διαρροπάλλον. Και τα φιλιά. Και οι αγκαλιές. Ναι, ναι, τα φιλιά. Όσο όφυλαν. Δηλαδή, συγγνώμη, πηγαίνω εγώ στη δουλειά μου και μόνο κρυωμένοι να είναι οι άλλοι. Γιατί να τη φιλήσω, δεν θέλω, όχι. Τώρα λύσει σοβαρά, θα το αντέξει αυτό. Δεν ξέρω τι θα γίνει, πραγματικά. Ναι, είμαι αρκετά ευπροσάρμοστος άνθρωπος. Και βλέπω ότι και η ελληνική κοινωνία, ενώ έχουμε συνέχεια το κλισέ ότι οι Έλληνες, ξέρω εγώ, δεν μπορείς να τους μαζέψεις, δεν τους αυτόνεις, δεν τους επιβάλλονται οι κανόνες κτλ. Τελικά ο φόβος φυλάει τα έρημα και έδειξαν μια φοβερή, ας πούμε, πειθαρχία. Προς το φόβο του θανάτου, φαντάζομαι, και δεν είναι λίγο ότι για μας έχει σημασία να προστατεύσουμε τους γονείς και τους παππούδες, ας πούμε. Ενώ σε άλλα κράτη, Σουηδία, τους στέλνουν εξ αρχής τους οίκους ευγυρίας, ανεξαρτήτως προβλημάτων υγείας. Πάντως, χαρούμενος ακούω έτσι. Είναι επειδή τελειώνουν τα μέτρα. Νομίζω πρώτον, βλέπω λίγο πιο μακριά, τελειώνουν τα μέτρα. Δύο, είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που μιλάμε μαζί, γιατί σε αγαπώ πολύ και γιατί μου άρεσε πάρα πολύ όλη αυτή η ιστορία με τα πόντς που κάνετε και ξεκινήσατε. Και σε πήρα και τηλέφωνο να σου το πω όντως, δηλαδή δεν το λέω έτσι. Είναι πολύ ανακουφιστικό και πολύ ρομαντικό και νομίζω ότι ηρεμεί την ψυχή. Και... Αυτό μου το είπες ρε φίλε, τώρα που έχεις δίκιο. Ναι, για πες, παιδί, μου αρέσει πολύ αυτό που λες. Το ηρεμεί σε μένα γιατί κλεισμένο στην απομόνωση αυτή αισθάνομαι ότι όλη η κατάσταση με το social media έχει τόσα πολλά ερεθίσματα οπτικο-ακουστικά ταυτόχρονα που περισσότερη παραζάλλει και αναστάτωση δημιουργεί. Ενώ αυτή η ηρεμία της μίας συχνότητας, σαν το παλιό ραδιόφωνο, αλλά όχι κιόλας, γιατί δεν νοσταλγούμε το παρελθόν απλά και μόνο επειδή είναι παλιό, που το βάζω και ακούω δύο ανθρώπους να συνομιλούν με αυτή την ηρεμία. Δεν ξέρω, εμένα από την αρχή με γαλήνεψε και νομίζω ότι είναι πολύ ωραίο. Σας συγχαίρω. Ένα τελευταίο θέλω να μου πεις ότι τελειώσαν τα μέτρα και βγαίνεις έξω. Τι είναι το πρώτο πράγμα που θα κάνεις, τύπου το πρώτο πράγμα. Αυτό που σου έκλειψε πολύ απ' όλα με τρέλα. Με τρέλα.
θέλω να σου πω το πρώτο που δεν θα κάνω για αρχή. Δεν θα πάω στο κομμωτήριο. Δεν καταλαβαίνω τι είναι αυτή η τρέλα με τα κομμωτήρια. Μπορεί κάποιος να μας εξηγήσει. Γιατί το πρώτο που θα ανοίξει είναι τα κομμωτήρια. Δεν γιατί είμαστε κορίτσια. Τι είναι αυτό με το μαλλί. Εντάξει, και εμένα έχει μακρύνει, αλλά δεν με νοιάζει. Εμένα τώρα πάντως, αν με δεις, είμαι σαν τον Βαβακούλα. Δηλαδή, ναι. Okay, απλά εμείς οι άντρες είμαστε λίγο πιο cool. Οπότε πρέπει να πεις το πρώτο πράγμα που θα κάνεις. Θέλω να πάω οπωσδήποτε στο γυμναστήριο όμως. Ναι. Okay. Αυτό μου έχει λείψει πάρα πολύ. Γιατί κάνω κάθε μέρα γυμναστική στο σπίτι, αλλά είναι τελείως διαφορετικό στο. Εγώ κάνω και κάτι crossfit και kickboxing και τέτοια. Οπότε τους χρειάζομαι τους άλλους. Μετά από την απομόνωση, κατάλαβες ότι τους χρειάζεται τους άλλους ή τους αρέσει και η απομόνωση? Κοίτα, για μένα ήταν τρίτος γύρος απομόνωσης. Δηλαδή, ο πρώτος είναι πριν 3 χρόνια που έκανα ένα γενικό detox και έκοψα τα να βγαίνω, τις πολλές εξόδους και αυτά, που ήμουν για ένα χρόνο αρκετά μαζεμένος μέσα και έβγαινα μόνο για το θέατρο. Μετά έφυγα, πήγα στην Κίνα που ήμουν πραγματικά στην άλλη άκρη του κόσμου, πάλι χωρίς κόσμο, πριν ξεκινήσει το γύρισμα για 2 εβδομάδες. Οπότε έφαγα και εκεί δεύτερο γύρο απομόνωσης και εσωτερικότητας και συνειδητοποίησης και αλλαγών. Και τώρα μου έρχεται και τρίτος. Δηλαδή φαίνεται ότι δεν ήταν αρκετό. Θέλει κι άλλο. Τι να πω, ελπίζω να έχουμε τελειώσει, γιατί είμαι έτοιμος πια να βγω έξω. Δεν ξέρω. Βελτιώνεσαι τόσο πολύ που μετά δεν μπορείς να επικοινωνήσεις και με κανέναν. Έτσι δεν είναι? Δηλαδή να το πούμε αυτό. Τι τα κάνω, τα με μόνο με το καλύτερο και τα κάθομαι. Είμαι βελτιωμένος. Βελτιωμένος, έτοιμος. Έχω πάρα πολλά υψηλά επίπεδα ενέργειας και θέλω να δώσω τώρα που είναι τα καλά μου τα χρόνια. Μην τελειώσει η καραντίνα και είμαι 70. Τι θα κάνω? Θα έχει πέσει η μούρη μου. Δηλαδή πρέπει να δημιουργήσουμε εδώ. Έχουμε πράγματα να κάνουμε. Εσύ έχεις κάτι να μου πεις? Εγώ θες τι... να μου πεις ένα και να μείνει στην αιωνιότητα. Σε σένα προσωπικά? Ναι, τώρα έτσι εδώ, ενώπιον όλων. Εγώ τώρα, εντάξει, έκανα ένα post χθες στο Facebook που έλεγα ότι η καραντίνα μου επέτρεψε να αναπνεύσω. Ήταν πολύ δημοφιλές, έχω να σου πω. Αλήθεια πάντως είναι αυτό. Δεν με έχει χαλάσει από αυτή την άποψη. Ηρέμησε η ψυχή μου λίγο. Και τα podcast πρέπει να πω ότι μου κράτησε μια τρομερή παρέα. Εντάξει, αγοράκι μου, σε ευχαριστώ πολύ πολύ που εγώ σε ευχαριστώ. Σε φιλώ, σε χαιρετώ. Γεια σου, κούκλε μου, γεια. Γεια σου, γεια σου, τραπή. Είμαι ο Λευτέρης Χαρίτος και αυτό ήταν το podcast «Η Καραντίνα». Ο καλύτερος τρόπος να με ακούτε είναι από το κινητό σας και είναι πολύ απλό. Μπείτε στο Play Store και κατεβάστε οποιαδήποτε δωρεάν εφαρμογή για podcast. Podcast Addict, Pocket Casts, Spotify. Μετά γράψτε pod.gr και θα βρείτε όλα μας τα podcast. Αν πάλι έχετε iPhone, το εικονίδιο για τα podcast είναι MOV και είναι ήδη εγκατεστημένο. Ψάξτε το και θα το βρείτε. Είναι MOV. Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.